όρθια ως φοροτιμής, τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, σε μια συγκινητική στιγμή που ράγησαν καρδιές, χειροκροτούν τη μητέρα του 15χρονου ήρωα, την ώρα που παραλαμβάνει το βραβείο αυτοθυσίας που απένειμε μετά θάνατον στο γιο της η Ακαδημία. Και όταν μπήκε, ήταν η κόρη μου η Θέκλα, η 7η τώρα. Mm-hmm. Και μου λέει, τον λέει, τηλέμαχε, το πάτωμα πήρε φωτιά. Δεν προχωράς, του λέει. Εγώ λέει, θα τα σώσω τα αδέρφη μου. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Εγώ λέει, θα τα βγάλω. Ένα βραβείο βέβαια δεν μπορεί να μειώσει το μεγάλο μας ψυχικό πόνο για την απώλεια του τηλέμαχου και των άλλων μικρότερων παιδιών μας. Αλλά παρόλα αυτά, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη και υπάρχει συγκίνηση που το ίδρυμα αυτό αναγνωρίζει τη θυσία. Ήταν 8 του περασμένου Δεκέμβρη, όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι των παππούδων που έμενε η πολύτεκνη οικογένεια Τσιμηρίκα έξω από την Καβάλα, τυλίχθηκε στις φλόγες. Από φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από μια ξυλόσωμα. Αμέσως έτρεξαν όλοι προς την έξοδο. Δύο από τα παιδιά δεν πρόλαβαν όμως να βγουν. Ο 15χρονος τηλέμαχος, χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο, γύρισε πίσω. Μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι, επιχειρώντας να σώσει τα δύο μικρότερα αδερφάκια του. Είχε πλούσια καρδιά, είχε μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο, άριστος μαθητής, έπαιζε με τα δύο μικρότερα αδέρφια του, είχε όραμα στη ζωή ο τηλέμαχος. Ο τηλέμαχος δεν κατάφερε να σώσει τα αδέλφια του. Αυτή του η αυτοθυσία όμως δεν ξεχάστηκε και χθες τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Βραβείο αυτοθυσίας της Ακαδημίας απονέμεται μετά θάνατον στον 15 ετών τηλέμαχο Τσιμηρίκα, ο οποίος στην προσπάθειά του να σώσει τα δύο αδέλφια του, τα οποία βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο σπίτι τους που κεγόταν, βρήκε και αυτός το θάνατο μαζί τους. Μια άλλη συγκινητική στιγμή όμως κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς ήταν και η βράβευση των μαθητών του Λυκείου Δεμενίκων. Τον Απρίλιο τα παιδιά ετοιμάζονταν για την ετήσια εκδρομή τους. Όταν όμως έμαθαν ότι ένας μαθητής από ένα άλλο σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και χρειάζεται πολυδάπανη επέμβαση στο εξωτερικό, δεν δίστασαν στιγμή. Προσέφεραν τα χρήματα της εκδρομής για τη συνδρομή του παιδιού. Σκεφτήκαμε ότι αυτά τα λεφτά θα φαίνονταν πιο χρήσιμα σε αυτό το παιδί. Δηλαδή θα ήταν για έναν πολύ καλό σκοπό. Μάλιστα, η πράξη τους αυτή ευαισθητοποίησε πολίτες και πολιτεία. Ο άρρωστος μαθητής ταξίδεψε στη Γερμανία με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση. Αυτό το μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που προσέφεραν σε όλους οι μαθητές του Λυκείου Δεμενίκων βραβεύτηκε χθες. Τον έπαινε από το χέρι του Προέδρου της Ακαδημίας, Σπύρο Βαγγελάτου, παρέλαβαν δύο εκπροσωποί τους.